Κύριε Γιώγα, θέλω να μου πείτε το εξής. Θέλω να τοποθετήσετε εσείς τα πράγματα σε μια σειρά για αρχή και αμέσως μετά θα σας θέσουμε ερωτήματα. Πολύ ωραία. Καταρχάς δεν πρέπει να πούμε πολλά λόγια, γιατί τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Να ζητήσω ένα συγγνώμη για τη δυσκολία της επικοινωνίας και να ευχαριστήσω τον στρατή Λιμνιό, ο οποίος έκανε μια φοβερή προσπάθεια για να μπορέσουμε να έχουμε αυτή τη στιγμή τη σύνδεση. Θέλω λοιπόν να πω δύο λόγια για την καταγγέλουσα, την εντολέα μου, που είναι 24 ετών, η 24χρονη που λέτε εσείς στα κανάλια με τη δική σας ορολογία, η οποία μου τηλεφώνησε το μεσημέρι της πρωτοχρονιάς και μου είπε για το πρόβλημά της και συζητήσαμε εκτενώς με λεπτομέρεια. Την γνωρίζω την κοπέλα, διότι εργάζεται σε μια επιχείρηση τροφίμων, όπου και εγώ εκεί είμαι δικηγόρος της επιχείρησης, βλεπόμαστε δηλαδή αρκετά συχνά, όσες φορές πηγαίνω και συνομιλώ, προσπαθώ να συνομιλώ με τα νέα παιδιά που δουλεύουν εκεί σε ένα καλό κλίμα στην επιχείρηση. Μου είπε λοιπόν το πρόβλημά της και της είπα ότι το πρόβλημα αυτό μπορεί να το λύσει μόνο η πολιτεία. Πρέπει να πας τροχάδι στο πρώτο αστυνομικό τμήμα. Εγώ εκείνη την ημέρα βρισκόμουν στην ιδιαίτερη πατρίδα μου, στα Γρεβενά, όπου είχα πάει για πρωτοχρονιά να δω τη μητέρα μου και τους δικούς μου ανθρώπους. Έφυγα λοιπόν και ξεκίνησα να επιστρέψω στη Θεσσαλονίκη άμεσα. Πήγε μόνη της στο αστυνομικό τμήμα, έκανε την καταγγελία και θέλω εδώ σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω, όχι να ευχαριστήσω, ίσως είναι μια υποχρέωση που τηρείται στο έπακρον των αρχών της αστυνομίας που λειτουργήσαν άμεσα. Άμεσα. Δηλαδή, έλαβαν την καταγγελία, η οποία ήταν ανώνυμη, διότι δεν γνώριζε κανένα όνομα και πρόσωπο από αυτούς οι οποίοι έκαναν την πράξη εις βάρος της. Και το σκηνικό έχει ως εξής. Κλήθηκε να πάει σε ένα πάρτι ενός πολυτελούς ξενοδοχείου την παραμονή της πρωτοχρονιάς. Μετά την αλλαγή του χρόνου. Είχε κληθεί από την προηγούμενη μέρα, είπε ότι μπορεί να έρθω και της είπα να πάρει και μια φίλη της. Πήρε και μια φίλη της, παρέα. Εκεί συνάντησε πέραν της φίλης της που ήταν μαζί και μια άλλη κοπέλα γνωστή της. Στο πάρτι ήταν, ας πούμε, 15 άτομα περίπου, κοπέλες και αγόρια. Από ό,τι μου είπε ότι δεν είχε ένα χαρούμενο κλίμα το πάρτι που γινόταν σε μια σουίτα του ξενοδοχείου αυτού και αποφάσισαν οι τρεις τους να φύγουν από το πάρτι τα ξημερώματα της πρωτοχρονιάς. Τι ώρα? Έτσι λοιπόν, 3 η ώρα περίπου. Πήγαν μετά την αλλαγή του χρόνου και αποφάσισαν να φύγουν στις 3 η ώρα. Οι δύο κοπέλες που ήταν μαζί με την καταγγέλουσα πήγανε με ένα αυτοκίνητο με κατεύθυνση προς το κέντρο της Θεσσαλονίκης, προς το ΑΧΕΠΑ, το νοσοκομείο. Η δική μου η εντολέας είχε δικό της αυτοκίνητο, διότι κατοικεί εκτός Θεσσαλονίκης, 40 χιλιόμετρα βόρεια από την Θεσσαλονίκη, πήγαινε έρχεται δηλαδή, μένει εκεί στο πατρικό της σπίτι όπου δεν υπάρχουν οι γονείς της, έχουν χαθεί, έχουν φύγει από τη ζωή σε ένα τροχαίο ατύχημα πέρυσι και προφανώς θα ήθελε να επιστρέψει στο σπίτι της. Ένιωσε όμως ότι οι δυνάμεις της δεν την κρατάνε για να γυρίσει στο σπίτι. Εκείνη τη στιγμή την τηλεφώνησε ο φίλος της, αυτόν που εμπιστεύτηκε, και είχε πάει σε 3-4 πάρτι και την κάλεσε και σε αυτό το συγκεκριμένο και της λέει «Μη φεύγεις, μα δεν είμαι καλά, δεν μπορώ να σταθώ στα πόδια μου, δεν νιώθω καλά, ζαλίζομαι». Λέει «Γύρισε πίσω, θα σε βοηθήσω ό,τι χρειαστείς» κλπ. Νιώθοντας την ανάγκη να έχει μια βοήθεια και μια προστασία, επέλεξε να γυρίσει. Όμως, παρά την ηλικία της, παρά τις όποιες υπόλοιες κινήσεις μπορεί να κάνει μια νέα κοπέλα και ένας νέος άνθρωπος, μπήκε στο ξενοδοχείο, πέρασε από τη ρεσεψιόν, έκλεισε εκείνη την ώρα 4 παρά, ας πούμε, ένα δωμάτιο, το 510 δωμάτιο, στο όνομά της, σκεφτόμενη ότι με το να επιστρέψει στο σπίτι της θα πληρώσει ένα ταξί, θα διακινδυνεύσει να μπει σε ένα ταξί σε κάποιο από δύσκολες συνθήκες, αν θέλετε, γιατί δεν ήταν καλά, ζαλιζόταν, επέλεξε να μείνει εκεί. Και έχοντας στο μυαλό της ότι ο φίλος της που την προσκάλεσε ήταν ενήμερος, έκλεισε το δωμάτιό της και πήγαινε προς το δωμάτιό της. Μπήκε στο ασανσέρ, πάτησε τον τέταρτο όροφο και πήγαινε προς το δωμάτιό της. Καθώς βγήκε από το σανσέρ, την πλεύρισαν τρεις νεαροί, οι οποίοι ήταν στο πάρτι μαζί της. Δεν είχε συστηθεί όμως και δεν τους γνώριζε. Τις μίλησαν ευγενικά βέβαια, με το χρόνια πολλά, είμαστε από Αθήνα, που πας,
Ήταν πτώμα, προφανώς πήγαινε στο δωμάτιό της. Μα έλα στο δικό μας, το δικό μας είναι μεγαλύτερο, δεν ξέρω τι ακριβώς της έλεγαν, κάποια λόγια από ό,τι θυμάται και η ίδια. Ξυπνάει την άλλη μέρα το πρωί, μέσα σε ένα άγνωστο δωμάτιο, γιατί δεν πρόλαβε να πάει στο δικό της το δωμάτιο καθόλου, δεν γνώρισε το δικό της δωμάτιο, όπως διαπιστώνει και η αστυνομία. Δεν μπήκε καθόλου μέσα στο δικό της δωμάτιο, όπως κατέθεσε και η καμαριέρα στους αστυνομικούς, ήταν απείραχτο και βρίσκαν τα κλειδιά της στο δωμάτιο του κυρίου αυτού που είναι ένας κατηγορούμενος από τους τρεις που ισχυρίζεται ότι... Και όπως είπαμε και από πριν, κύριε Γιώγα, έχει αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, το οποίο και δεν σημαίνει κάτι. Δηλαδή μπορεί στην πορεία να αλλάξει αυτό. Η ανάκριση είναι ανοιχτή. Διενεργείται η ανάκριση. Ο ανακριτής καλεί, ακούει, πληροφορείται, καταλήγει σε συμπεράσματα. Είναι ανοιχτή η ανάκριση. Δηλαδή έχει τεθεί στην διάθεση της ανάκρισης και ο συγκεκριμένος για το οποίο τέθηκαν οι περιοριστικοί όροι, αλλά και οι λοιποί που συμμετείχαν. Είναι γνωστοί. Δεν είναι άγνωστοι. Τι θέλεις, Μαρία. Η Μαρία Παναγοπούλου, κάτι θέλει να σας συνεχίσει. Γιατί... Κύριε Γιώγα, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Επειδή πριν από μερικά χρόνια το σκάνδαλο Στρος-Καν σε γνωστό ξενοδοχείο της Νέας Υόρκης αποκαλύφθηκε χάρη στο οπτικό υλικό που είχαν καταγράψει κάμερες και που το ξενοδοχείο παρέδωσε άμεσα. Έχουμε πάρει και εμείς. Μάλιστα. Άρα οι κάμερες έχουν εξεταστεί και μπορούμε να ξέρουμε ποιος μπήκε και ποιος βγήκε και τι ώρα από τα δωμάτια, σωστά? Ναι. Άρα... Οι κάμερες είναι στοιχείο της δικογραφίας. Οι οποίες τι... Υπάρχει ένα στικάκι και... Τι δείχνουν, κύριε Γιώγα, δηλαδή δείχνουν αυτή τη συνάντηση της εντολέως σας με τα τρία παλικάρια από την Αθήνα? Κοιτάξτε, παλικάρια αυτό... εντός εισαγωγικών, έτσι μην παρεξηγηθώ, και τον κατηγορούμενο. Ναι, ναι. Ακούστε λίγο, δεν το έχω δει το υλικό αυτό, γιατί το πήρα την Παρασκευή το πήρα το υλικό. Εντάξει, το έχω δώσει στο γραφείο, αν το δουν, είναι πάρα πολύ μεγάλο, ήταν πάρα πολύ βαρύ και δεν μπορούσαμε να το κατεβάσουμε. Τότε αντιλαμβάνεστε, είναι ένα μεγάλο ξενοδοχείο. Έτσι, εννοείται ότι θα το διερευνήσουμε. Άρα είναι σημαντικό, αλλά... το ξενοδοχείο σας παρέδωσε όλο το υλικό. Είναι ανάκριση. Το ξενοδοχείο δεν παρέδωσε σε μένα, παρέδωσε στην ανάκριση. Δηλαδή στους αστυνομικούς, οι οποίοι πήγανε, ζήτησαν πληροφορίες, είδαν ποιοι είχαν κλείσει το δωμάτιο αυτό που έγινε, η πράξη που κατηγορείται ο ένας από τους τρεις. Πήραν τα στοιχεία των λοιπών, ερεύνησαν το δωμάτιο που έκλεισε η κοπέλα, διατυπώθηκαν όλα αυτά στη δικογραφία. Προκύπτουν, σας λέω, στοιχεία δικογραφίας. Κύριε Γιώγα, εγώ θέλω να σας ρωτήσω τρία πραγματάκια τα οποία αφορούν σε αυτό το κορίτσι με το οποίο συνομίλησε και η Ρία Τσοχαντάρη και ο Στρατής Λιμνιός. Και σε λίγο θα ακούσουμε τι θέλει να μεταφέρουμε. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Αυτό το κορίτσι μπήκα και στο προφίλ του, δυστυχώς. Έχασε τη μητέρα του πολύ πρόσφατα. Είχε κάνει και μια ανάρτηση για τη μητέρα της που μόλις είχε κλείσει τις 40 μέρες. Γενικότερα ήταν σε μια δεινή κατάσταση. Δηλαδή είχε δυσκολίες αυτό το διάστημα αυτό το κορίτσι και το κάλεσα να πάει κάπου. Καταλαβαίνετε, μπαίνω στο συνέστημα αυτής της κοπέλας, μόνο του την πρωτοχρονιά, χωρίς να είχε κάποια σχέση στη ζωή του. Δηλαδή υπήρχε κάποιος άντρας στη ζωή της? Είχε, αλλά αν σας το πω θα μου πείτε ότι περιγράφω καμιά αρχαία τραγωδία. Είχε μια σχέση που έφυγε από τη ζωή ο φίλος της, συνομήλικός της, από ανίατη ασθένεια. Και από ό,τι γνωρίζω, οι γονείς του παιδιού τη συμπεριφέρονται σαν να είναι κόρη τους, πραγματικά, γιατί προφανώς... Είναι σημαντικό, κύριε Γιώγα, γιατί το ίδιο το είδαμε και εμείς στο προφίλ της το πρωί, που έχει μια φωτογραφία ανιρτημένη με τον πρώην σύντροφό της, που πραγματικά βγάζει όλο της τον πόνο. Άρα, ανατρέχοντας κανείς στη σελίδα αυτού του κοριτσιού, βλέπει δύο θανάτους μαζί απανωτούς. Δηλαδή, έχει χάσει τον σύντροφό της και λίγο μετά λέει για τα 40 της μητέρας της. Έχει χάσει και τον μπαμπά της. Λοιπόν, θα είδατε ότι πρόκειται για μια κοπέλα που κατά την εμφάνισή της φαίνεται σεμνότατη, χαμηλών τόνων κοπέλα. Συμφωνώ που δεν είναι. Συμφωνώ μαζί σας. Έχει σημασία. Δεν γράφει διάφορα. Δεν έχει σημασία, αλλά επειδή με ρωτάει. Συμφωνώ μαζί του, επειδή με ρωτάει. Για να μην παρεξηγηθώ, συμφωνώ μαζί του σε όλα. Όχι. Αλλά φαίνεται όλοι έχουν, και ένα πληγωμένο κορίτσι. Να διασκεδάσουν, να βγουν. Κύριε Γιώγα, την ελευθερία που η πολιτεία πρέπει να δώσει στους νέους ανθρώπους. Έχετε δίκιο, αλλά φαίνεται και ένα πληγωμένο κορίτσι που έχει
χάσει όλη του την οικογένεια και αλίμονο παραμονές γιορτών, αναζητούμε όλοι κάπου να βρεθούμε ώστε να μας στηρίξουν οι δικοί μας άνθρωποι. Και ανταυτού συναντά όλη αυτή την περιπέτεια, γι' αυτό το λέω. Και ένα party animal να ήτανε. Που δεν ήταν σεμνό κορίτσι, για μένα η υπόθεση θα ήταν ακριβώς. Εννοείται, απλώς επειδή με ρώτησε. Το όχι ο είναι Γιώγας. Όχι. Ακόμα και μια γυναίκα η οποία επιπληρωμή κάνει έρωτα. Και δεν αναφέρομαι σε συγκεκριμένη περίπτωση στην εντολή του κ. Γιώγα, προς Θεού μου παρεξηγηθώ. Αλλά ακόμα και μια γυναίκα η οποία επιπληρωμή κάνει έρωτα, αν πάει σε μια κατάσταση και δεν θέλει να συμμετάσχει σε κάποια σεξουαλική συνέβρεση και πει όχι, τότε και εκεί λοιπόν είναι βιασμός, για να το ξεκαθαρίζουμε αυτό το πράγμα. Τώρα, κύριε Γιώγα, θέλω να σας ρωτήσω ένα πράγμα το οποίο νομίζω είναι ουσιώδες. Η εντολέα σας έχει κάνει λόγο στην καταγγελία της ότι ενδεχομένως να της ρίξανε κάποιο χάπι κατά τη διάρκεια? Κοιτάξτε λίγο, η εντολέα μου ήταν ζαλισμένη, καθώς μίλησε με τον άνθρωπο που την έφερε στο πάρτι, του είπε ότι δεν νιώθω καλά, νιώθω πάρα πολύ άσχημα. Εμένα μου είπε ότι είχε πιει σαμπάνια και ότι ήπιε και ένα ποτήρι βότκα με Red Bull. Τώρα, εννοείται ότι γίνεται μια ιατροδικαστική εξέταση. Ψυχολογικές υπάρχουν εξετάσεις. Για διάφορα ευρήματα, αλλά δεν έχουν όμως παραδοθεί ακόμη. Και κάτι άλλο, κάτι άλλο θέλω να σας ρωτήσω. Όταν ξύπνησε λοιπόν εκείνο το πρωί, υπήρχαν πρόσωπα με τα οποία επικοινώνησε? Δηλαδή, εκτός από εσάς που σας πήρε και σας είπε ότι έχει συμβεί αυτό και αυτό και την παροτρύνατε να πάει να καταγγείλει αυτό το πράγμα στις αρχές. Με τον πρώτο που επικοινώνησε είναι με τον άνθρωπο που την κάλεσε στο πάρτι. Και τι του είπε? Τον ρώτησε πού βρίσκομαι, γιατί είμαι εδώ, πώς είμαι, τι κάνω. Και της λέει, εσύ είσαι καλά, ζεις? Ναι, είμαι καλά, ζω. Γρήγορα σήκω και έλα στο σπίτι μου. Αντί να πάει στο σπίτι του, βέβαια, ο οποίος. Από ό,τι μου είπε, δεν ξέρω, δεν έχει πάει άλλη φορά. Να σας ρωτήσω κάτι. Να ολοκληρώσω λίγο. Ναι. Αφού κλήθηκε να πάει στο σπίτι του ανθρώπου που την κάλεσε στο πάρτι, τηλεφώνησε εμένα, που απουσίαζα από εκεί και της είπε το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι να πας στην αστυνομία. Πήγε στην αστυνομία και μετά ήρθα και εγώ. Άρια, σε παρακαλώ, άσε με να τα συντονίσω για να γίνουν κατανοητά, γιατί για πρώτη φορά έχουμε τον δικηγόρο που μας απαντάει σε όλα. Δηλαδή πραγματικά και σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, αλλά δεν θα μπορέσω να είμαι για πολύ ώρα. Όχι. Έχετε παράπονο. Αμέσως. Έχετε παράπονο. Έχει εντολέα σας παράπονο από την επιχείρηση? Γιατί φαίνεται ότι ένας δούλευε μέσα από αυτούς εκεί που την κάλεσε. Δηλαδή σας έχει πει ότι κοιτάξτε να δείτε αυτό το μαγαζί, γιατί έγιναν και επεισόδια χτες απ' έξω, με έχει ενοχλήσει και άλλες φορές και μου έχει δημιουργήσει προβλήματα. Κοιτάξτε, να μην μπερδεύουμε τα μαγαζιά. Το μαγαζί αυτό που έγιναν επεισόδια, σε αυτό λένε ότι εργαζόταν, είχε μια σχέση εργασίας αυτός που την κάλεσε στο πάρτι. Ότι είχε ένα ποσοστό. Ο οποίος δεν είναι όμως ο κατηγορούμενος, έτσι να το ξεκαθαρίσουμε. Όχι. Δεν είναι κατηγορούμενος. Ο κατηγορούμενος είναι από Αθήνα. Από Αθήνα. Ναι, είναι από Αθήνα. Ναι. Αλλά δεν... Σας είπα όμως ότι η ανάκριση είναι ανοιχτή και ανά πάσα στιγμή μπορεί να. Αλλά είναι δεν είχε πολύ... πρόβλημα η κοπέλα με το συγκεκριμένο μαγαζί. Δεν έχει πρόβλημα. Όχι. Αυτό δεν έχει πρόβλημα. Να το ξεκαθαρίσουμε. Το συγκεκριμένο μαγαζί πήγαινε ως πελάτης, είχε μια φιλική αντιμετώπιση και. Πίστευε ότι αυτός ο άνθρωπος που την κάλεσε στο πάρτι ήταν και φίλος της και τη βοηθούσε κιόλας. Και ότι προφανώς καταχράστηκε την εμπιστοσύνη. Πώς τη βοηθούσε? Έτσι δεν είναι? Πώς τη βοηθούσε? Αν εσείς πώς τη βοηθούσε? Τη μιλούσε ευγενικά, την έδινε μια ωραία θέση και καθόταν. Δεν ξέρω τι γερνούσε καφέ και ποτό. Είχαν μια φιλική σχέση. Όταν πήγαινε στο μαγαζί. Μπορώ να ρωτήσω κάτι τον κύριο Γιώγα, παρακαλώ. Κύριε Γιώγα, κάνατε λόγο δημοσίως, αν δεν κάνω λάθος, για ένα κύκλωμα, λέγοντας χαρακτηριστικά, πίσω από αυτή την υπόθεση, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι δεν είναι κυκλωματάκι, είναι ένα κύκλωμα και ότι δεν θα κάνετε πίσω. Εσείς έχετε προσκομίσει κάποια στοιχεία στις αρχές, την έρευνα που βρίσκεται σε εκείνη. Εγώ σας λέω το εξής. Επειδή είδα πώς η κοπέλα αυτή η εντολέας μου την πάτησε, και σκέφτηκα ότι δεν είναι υπεύθυνη μόνο αυτοί που έκαναν την άδικη πράξη σε βάρος της, αλλά και αυτοί που την παρέσυραν για να, κάνει αυτή την να γίνει αυτή η πράξη. Επειδή είπατε ότι δεν είναι κυκλωματάκι, είναι κύκλωμα, γι' αυτό. Ακούστε λίγο το, αν υπάρχει κύκλωμα ή όχι, αυτό θα το διαπιστώσει η έρευνα που γίνεται τώρα από την Συνέλεια Θεσσαλονίκης. Εμείς πιστεύουμε ότι πώς σωθούνται τα κορίτσια να πάνε σε ένα πάρτι. Από ποιους και για ποιο λόγο. Ποιος έχει συμφέρον να πάνε στο πάρτι. Τα κορίτσια πάνε και διασκεδάζουν.
Κύριε, αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Είπατε πριν ότι η εντολέα σας ήπιε ένα ποτήρι σαμπάνια και ένα ποτήρι βότκα με Red Bull. Πού είπα ακριβώς, ότι ήπιε σαμπάνια. Ναι, πού ακριβώς, δηλαδή από την στιγμή που βγήκε από το ασανσέρ και μετά που άρχισε να χάνει τις αισθήσεις της, πού ακριβώς είχε πιει νωρίτερα το ποτό και με ποιον. Μα ήταν στο πάρτι, σας είπα. Στο πάρτι. Ήταν ναι. Στο πάρτι του ίδιου ξενοδοχείου. Ναι, από πού ήταν... ναι. Σε ποιο σημείο της δίνουν και το πίνει αυτό, αυτό ρωτάει. Ποιο άτομο της το δίνει, δηλαδή είναι κάποιος από αυτούς τους τρεις που έχει καταγγείλει, που συνάντησε μετά. Εντάξτε, όταν βγήκε από τρεις, το σανσέρ. Αυτοί οι τρεις συμμετείχαν στο πάρτι. Ναι. Ήταν στο πάρτι, στον ίδιο χώρο. Αλλά από ό,τι μου είπε, δεν είχε ένα όμορφο κλίμα, χαρούμενο, ευχάριστο το πάρτι αυτό. Καθόταν σε ένα καναπέ οι τρεις κοπέλες. Είχε έναν άλλο σκοπό από κάτω ενδεχομένως. Σκέφτηκαν να φύγουν, δεν ξέρω. Δεν θα μπορώ να μπω στο μυαλό του καθενός. Δηλαδή... Σκέφτηκαν να φύγουν. Δεν θυμόταν δηλαδή τους ανθρώπους. Και δεν έκανε κάποια επώνυμη καταγγελία να πει ότι να ολοκληρώσει είναι όνομα επώνυμο και όνομα πατρός. Κατάλαβα. Άρα την παρέστηκαν σε ένα δωμάτιο, ξύπνησε το πρωί, είδε τι έγινε. Για να καταλάβουμε. Είναι τρία τα άτομα που καταγγέλει για βιασμό, ανώνυμα, έτσι. Λοιπόν, καταγγέλλει ένα περιστατικό ένας... από το οποίο προκύπτουν τρία άτομα. Ναι, και είναι συν ένας ο άνθρωπος που την προσκάλεσε στο πάρτι, για να καταλάβω. Ναι. Άρα είναι τέσσερις. Έχει καταγγείλει τέσσερα πρόσωπα. Το έχουμε πει αυτό από την αρχή. Ναι, απλά προσπαθώ να... Να σας πω ότι ανέφερε ένα περιστατικό. Αυτός που... Όταν αναφέρει κανείς ένα περιστατικό στις ανακριτικές αρχές, οι ανακριτικές αρχές ψάχνουν να βρουν ποια είναι τα άτομα τα οποία εμπλέκονται, το όνομα και το επώνυμό τους. Αν προκύπτει σαφώς ότι είναι αυτά τα άτομα, τους καλούν να καταθέσουν. Αυτός ο οποίος την προσκάλεσε, κύριε Γιώγα, είναι ο άνθρωπος ο οποίος τώρα λέει ότι ξυλοκοπήθηκε και αναγκάστηκε να κάνει την ανάρτηση. Ωραία, να σας ρωτήσω τώρα κάτι άλλο και δεν θα έχω εγώ άλλη ερώτηση. Από την ιατροδικαστική έκθεση έχει προκύψει ότι στην εντολέα σας έχει ασκηθεί βία. Τι ακριβώς έχει προκύψει, υπάρχουν εκκοιμώσεις? Σας είπα ότι η ιατροδικαστική έκθεση δεν έχει παραδοθεί στην ανάκριση και δεν τη γνωρίζω. Το μόνο που γνωρίζω είναι ότι εκείνη την ημέρα η κοπέλα αυτή είχε εμεινορίσει, είχε αίμα και τέλος πάντων αυτό το αναφέρει η εντολή για την ανάκριση. Η εντολή που τι ενέργειες πρέπει να κάνει ο ιατροδικαστής στις εντολές αυτές του λένε εξέταση το τάδε και αναφέρει ότι υπάρχει... Και κάτι τελευταίο, η εντολέα σας διατηρούσε σχέση το τελευταίο διάστημα? Όχι, δεν διατηρούσε. Δεν διατηρούσε με κανέναν? Κοιτάξτε, δεν το ξέρω τώρα, τι να σου πω, είναι πολύ προσωπικό θέμα. Όχι, λέω αν σας έχει πει κάτι, αυτό θέλω να πω. Κοιτάξτε, δεν μου έχει πει κάτι και δεν υπέπεσε στην αντίληψή μου, δεν το γνωρίζω. Μάλιστα. Θεωρώ όχι. Μαράκι. Προσωπική μου εκτίμηση είναι όχι. Τώρα, αν κάνω λάθος, δεν ξέρω. Αν δει τα τρία πρόσωπα, είτε σε φωτογραφίες είτε διαζώσεις, θα τα αναγνωρίσει, τα θυμάται? Κοιτάξτε λίγο. Δεν ήταν σε καλή κατάσταση η κοπέλα και ο κύριος ο οποίος παραπέμφθηκε, υπήρχαν άλλα στοιχεία και παραπέμφθηκε. Δηλαδή, το δωμάτιο ήταν στο δωμάτιο. Mm-hmm. Ο ίδιος δεν αρνήθηκε ότι ήταν στο δωμάτιο. Αντιλαμβάνεστε, είναι ένα ατράνταχτο στοιχείο. Απλώς όμως η αιτιολογία του, η δικαιολογία του είναι ότι ναι, ό,τι έκανα το έκανα με τη συνένεση της κοπέλας. Προφανώς. Αντιλαμβάνεστε δηλαδή ποια είναι η υπερασπιστική του γραμμή. Υπάρχει συνένεση. Το θέμα είναι κατά πόσο το υλικό που θα παρέδωσε και το ξενοδοχείο θα βοηθήσει και θα ενισχύσει πραγματικά τις αρχές σε αυτό το σημείο. Η ανάκριση γίνεται, να πολύ καλά κάνετε και ρωτάτε, ναι. Και εύλογες οι απορίες. Το κυριότερο είναι ότι πρέπει να προστατεύσουμε τα νέα παιδιά να διασκεδάζουν. Η άποψή μου είναι και το όχι είναι όχι. Όχι, όχι είναι όχι. Όχι είναι όχι, δεν το συζητάμε. Να προσέχουν. Έχω πάει σε ένα πάρτι, δεν σημαίνει ότι θέλω κάτι επιπλέον. Όταν με καλείς πίσω να με φιλοξενήσεις και μάλιστα για να νιώσω καλύτερα και νοικιάζω και μόνη μου ένα δωμάτιο προκειμένου να μείνω, φαίνεται ότι με παρασύρεις και μπαίνω τελικά, κύριε, σε ένα Γιώγα, άλλο να σας δωμάτιο. Ρωτήσω κάτι τελευταίο. Δεν μπαίνω σε αυτό. Η εντολέα σας... Να με ρωτήσετε και να σας δηλώσω εκ των προτέρων ότι σήμερα είναι μια πάρα πολύ δύσκολη μέρα για μένα για τον εξής λόγο. Καταρχάς δεν έχω μιλήσει πουθενά σήμερα. Να γνωρίζετε ότι χθες είχα επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα συνεργάτη μου. Από το πρωί αντιλαμβάνεστε ότι έκανα τις ανάλογες ιατρικές ενέργειες. Περιμένω το αποτέλεσμα του μοριακού τεστ. Δεν είμαι αυτή τη στιγμή στο γραφείο μου και στη δουλειά μου. Γι' αυτό δεν μπορέσαμε να μιλήσουμε. Και σας ευχαριστούμε πολύ.
Θα μου επιτρέψετε μετά την ερώτηση σας αυτή να ναι, ναι, να ρωτήσω κάτι. Θα σας ευχηθώ να κάνετε έναν ωραία. Ωραίο διάλογο που να φέρει. Είστε καταπληκτικός άνθρωπος. Και να σας ευχαριστήσω. Και μου ωραία. Είπε και κάτι το που μιλήσαμε το Σάββατο, ότι κάνετε πολύ δύσκολη δουλειά κι εσείς και εμείς ως δικηγόροι καλούμαστε να σας απαντήσουμε και σας ευχαριστούμε πολύ. Εξαιρετικός νομικός ο κύριος Γιώγας και πολύ ευγενικός. Μου άρεσε πολύ που μου το είπε και εμένα. Σέβομαι το δικό σας έργο. Να σας ρωτήσω εγώ κάτι τελευταίο. Η εντολέα σας μας είπατε ότι την κάλεσε στο πάρτι ένας άνθρωπος ο οποίος στη συνέχεια καταγγέλει ότι αναγκάστηκε κατόπιν απειλών να ανεβάσει κάτι στο Instagram, το οποίο μετά κατέβηκε και κατάφερε να ανακτήσει το κινητό του τηλέφωνο προχθές. Επ' αυτού του περιστατικού γνωρίζει κάτι εντολέα σας, δηλαδή ενδεχομένως το πρόσωπο το οποίο έχει κατονομαστεί ας πούμε από τον άνθρωπο αυτό ως τον άνθρωπο που του κόλλησε το όπλο στο κεφάλι. Κοιτάξτε λίγο, αυτό το άκουσα κι εγώ, αλλά δεν νομίζω. Αυτό που νομίζω εγώ, η προσωπική μου γνώμη είναι η εξής. Καταρχάς, όταν άκουσα ένα συγγνώμη που ζήτησε αυτός ο άνθρωπος που άθελά του, ας πούμε, έμπλεξε μια νέα κοπέλα, το θεώρησε ότι είναι πολύ έντιμο. Από εκεί και πέρα είδα ότι αυτό δεν έγινε με τη θέλησή του, δηλαδή δεν ζήτησε συγγνώμη με τη θέλησή του. Και το θεώρησα λίγο περίεργο. Ναι. Τι να σας πω, βγάλετε τα συμπεράσματά σας. Θεώρησα έντιμο, ειλικρινά δηλαδή. Ότι όχι, αυτός ο άνθρωπος έχει καταθέσει μήνυση σύμφωνα με τις πληροφορίες και κατονομάζει συγκεκριμένο αυτό. Περιστατικό. Θα το δούμε. Και σας ρωτάω αν η εντολέα σας γνωρίζει κάτι για αυτή την επίθεση την οποία φέρεται να δέχτηκε το συγκεκριμένο άτομο. Χθες που μίλησα, επειδή το είδα και εγώ από τα media αυτό, και μίλησα μαζί της, μου είπε ότι δεν ξέρει, δεν γνωρίζει κάτι για αυτό το θέμα. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να σας πω κάτι. Η ουσία είναι μία. Ας πούμε ότι πρέπει να προστατεύσουμε τα νέα παιδιά. Πρέπει να επικρατήσει στην κοινωνία μας το σύνομο, νομίζω, η ελευθερία και η δημοκρατία. Έχετε δίκιο. Με τον κάθε τρόπο που ο καθένας επιθυμεί να διασκεδάσει και να μην ενοχλεί το διπλανό του. Και βέβαια να μην συμβαίνουν αυτά τα περιστατικά. Δεν θα πρέπει να συμβαίνουν. Πρέπει να λειτουργήσει η πολιτεία προληπτικά. Νομίζω ότι η εισαγγελία, από ό,τι ακούω και εγώ, δεν σας λέω πληροφορίες επίσημες, σήμερα από ό,τι άκουσα, ότι ξεκινάει μία έρευνα γύρω από το θέμα. Αν υπάρχει θέμα κυκλώματος, το οποίο παραπέμπει. Εγώ είπα βέβαια ότι κατά τη δική μου άποψη, αλλά δεν σημαίνει τίποτα αυτό. Αν οι υπηρεσίες έχουν όμως και άλλες καταγγελίες, προφανώς κάτι σημαίνει. Για να ξεκινήσουν, κάτι σημαίνει. Τέλος πάντων, αυτά δεν είναι δικά μας. Όλα στο φως, κύριε Γιώγα. Όλα στο φως. Όλα στο φως, κύριε Γιώγα. Εδώ είμαστε εμείς για να είναι όλα στο φως. Σας ευχαριστούμε πολύ. Εγώ τουλάχιστον από αυτή μου τη θέση το δηλώνω απερίφραστα. Όλα στο φως και δεν κρύβω και τίποτα. Όχι είναι όχι. Και είπα ότι όσο είμαι από αυτή τη θέση εδώ, θα προσπαθώ πάντα να αναδεικνύω σε θέματα που μπορώ να το φτάσω το μαχαίρι στο κόκκινο. Σας εύχομαι καλή δύναμη και καλές επιτυχίες πάντα να έχετε.